Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι θεωρητικό και οδηγητικό το vlog μας, αλλά σας διαβάζω εδώ στο πάρκινγκ του σπιτιού πρωτού ξεκινήσω τι μου έχει στείλει μια φίλη. Μπορείς να είσαι ερωτευμένος με δύο ανθρώπους ταυτόχρονα? Τώρα στην αρχή του βίντεο που θυμάμαι να σας υπενθυμίσω, εάν σας αρέσει να απαντήσετε like. Λοιπόν, γράφει φίλη. Γεια σου Θέκλα μου. Είχα μια αντιπαράθεση με έναν φίλο. Εκείνος έλεγε ότι μπορεί κάποιος να ερωτευτεί δύο ανθρώπους ταυτόχρονα. Και εγώ έλεγα πως δεν γίνεται να είσαι υγιής προσωπικότητα και να υπάρχεις χώρος για δεύτερο άνθρωπο. Τι στο καλό πια, καρδιά αγκινάρα έχεις? Μήπως νομίζεις ότι ερωτεύτηκες και είναι ενθουσιασμός? Μήπως δεν είσαι ερωτευμένος με το πρώτο πρόσωπο? Μήπως το ένα, μήπως το άλλο? Α, επίσης μου είπε ότι μπορείς να είσαι ερωτευμένος χωρίς να θαυμάζεις τον άλλον, πράγμα που μου φαίνεται αδιανόητο. Αν ήθελες και μπορούσες να κάνεις ένα θεωρητικό vlog. Λοιπόν, μπορείς να είσαι ερωτευμένος με δύο ανθρώπους ταυτόχρονα και επίσης αν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν θαυμάζεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη για το ερώτημα που έχει θέσει, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να φτιάξουμε ένα θεωρητικό βίντεο και να μιλήσουμε έτσι και λίγο για τη θεωρία της αγάπης, γιατί ακριβώς υπάρχουν διάφορες θεωρίες της αγάπης στην επιστήμη της ψυχολογίας, που είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη, και ο κάθε ψυχολόγος, ο οποίος ασχολείται ενεργά τόσο με το διάβασμα των καινούριων ερευνητικών δεδομένων, των καινούριων θεωριών, αλλά έχει και στην πράξη πολλές εμπειρίες, μπορεί να έχει μια δικιά του θεωρία της αγάπης, μια δικιά του, με την έννοια του ότι μέσα από την πράξη, την κλινική πράξη, μέσα από την πρακτική, αλλά μέσα και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αλλά και το συνδυασμό των δύο, δηλαδή της ψυχολογικής γνώσης η οποία βγαίνει μέσα από μελέτες, της θεωρητικής γνώσης η οποία προκύπτει μέσα από θεωρίες προσωπικότητας και μοντέλα ανθρωπίνων σχέσεων, σε συνδυασμό με το τι έχει δει στην πράξη, μπορεί να έχει καταλήξει σε κάποια δικά του συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το τι θεωρεί ότι έχει δει περισσότερο στην πράξη. Και μιλάμε ότι κάποιοι ψυχολόγοι οι οποίοι είναι στο πεδίο μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με χιλιάδες ζευγάρια, κυριολεκτικά χιλιάδες ζευγάρια, και με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι τους αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία, που μεγάλο κομμάτι της προσωπικής ιστορίας ενός ανθρώπου έχει να κάνει με τις ερωτικές του σχέσεις. Βασικά τα δυο πράγματα τα οποία είναι έτσι κέρια στην ψυχολογική ιστορία ενός ανθρώπου είναι, πρώτον, η σχέση του με τους γονείς του ή τους φροντιστές του ή γενικότερα τους ανθρώπους που τον έχουν μεγαλώσει, και δεύτερον οι ερωτικές του σχέσεις. Ναι, παίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή μας οι ερωτικές σχέσεις, σε μεταφορά κεντρικό ρόλο όπως έπαιζαν οι σχέσεις μας με τους γονείς μας. Άρα, θα σας πω την προσωπική μου άποψη για αυτά τα ερωτήματα. Και νομίζω έχω εξηγήσει ξεκάθαρα πού προκύπτει η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, τι σημαίνει ερωτεύομαι? Ερωτεύομαι τι σημαίνει? Είναι ένα ρήμα, το ερωτεύομαι, το οποίο σημαίνει κάνω κάτι στον εαυτό μου. Δεν λέει ερωτεύω, ερωτεύομαι. Τι σημαίνει ερωτεύομαι? Κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου, ερωτεύομαι σημαίνει ότι επιτρέπω στον εαυτό μου να διοχετεύσω την ερωτική σεξουαλική μου ενέργεια σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο το έχω ξεχωρίσει μέσα από το πλήθος των προσώπων που ανήκουν στο φύλο που με ελκύει, γιατί ερωτεύονται και οι ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι, ερωτεύονται και οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι. Όλοι μπορούν να ερωτευτούν δυνητικά, εάν το θέλουν και αν το επιτρέψουν, μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το πρόβλημα στον εαυτό τους, το πρόβλημα εντός εισαγωγικών, να διοχετεύσουν όλη τους την ερωτική και σεξουαλική ενέργεια σε ένα πρόσωπο. Ο έρωτας, με την έννοια του falling in love, πέφτω στην αγάπη, με την έννοια του infatuation στα αγγλικά, το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως, στην κυπριακή διάλεκτο έχει το infatuation ωραία μετάφραση, φάτσιμα, δηλαδή
έχω χτυπήσει, μου έρχεται χτύπημα στο κεφάλι, φατσίθηκα. Που πάλι είναι κάτι που έχω κάνει εγώ στον εαυτό μου, έχω φατσιθεί. Φακώ σημαίνει πέφτω, χτυπώ ή κάποιος μου χτυπάει. Μπορεί ο ένας να φατσίσει στον άλλον ή κάποιος να φατσίσει που μόνος του να πέσει κάτω. Λοιπόν, ίσως τα ελληνικά η μετάφραση το ερωτεύομαι να έχει την έννοια της λέξης, να μεταφράζεται με την έννοια που έχει η λέξη καψούρα. Ίσως, δεν είμαι γλωσσολόγος, δεν τα γνωρίζω καλά. Λοιπόν, το ερωτεύομαι ως κατάσταση σημαίνει ότι επιτρέπω στον εαυτό μου να αναπτύξω, επιτρέπω στον εαυτό μου να αναπτύξει, αναπτύσσω δηλαδή εγώ ίδιος ένα narrative, μία αφήγηση κατά την οποία όλα μου τα ερωτικά συναισθήματα και όλες μου σεξουαλικές επιθυμίες, φαντασιώσεις κλπ. Εστιάζονται σε έναν και μοναδικό άνθρωπο. Η λέξη ερωτεύομαι έχει ακριβώς αυτό το στοιχείο της μοναδικότητος. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο έρωτας, τον ερωτευτεί κάποιος, συνδέεται με τη ρομαντική αγάπη. Το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι εμείς οι άνθρωποι ζούμε σε έναν σύγχρονο κόσμο, γεννιόμαστε όμως με ένα πρωτόγονο DNA. Και για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις ορμές και τις ενορμήσεις μας, ακόμη και τις παρορμήσεις μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως οι πρωτόγονοι άνθρωποι, προτού επέλθει η ιστορία και ο πολιτισμός, δεν είχαν την έννοια του έρωτος, ούτε την έννοια της ρομαντικής αγάπης. Είχαν την έννοια του παθιάζομαι, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, που σημαίνει καυλώνω. Δηλαδή, έχω σεξουαλική επιθυμία με έναν άνθρωπο. Είμαι ένας πρωτόγονος και έχω συναντήσει μια πρωτόγονη και μου έχει προκύψει μια σεξουαλική επιθυμία και έλξη η οποία έχει να κάνει με τις ορμές και τις ορμόνες μου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχω τάβλες και με το γεγονός ότι το πρόσωπο που συνάντησα τυχαία στο μέρος που είναι η φυλή, στο μέρος που έχει κατασκηνώσει η φυλή, που έχει χτίσει το τσατήρι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το πρόσωπο που έχω συναντήσει μου έχει κάνει σεξουαλικό κλικ. Και προχωρώ σε μια πολύ συνηθισμένη πράξη για τις πρωτόγονες κοινωνίες, όπως το να συνευρεθώ σεξουαλικά, το οποίο γινόταν ανά πάσα ώρα, ανά πάσα στιγμή, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κυρίως όχι ιδιαιτέρως. Έχουμε πολύ υλικό από τους ιστορικούς ανθρωπολόγους, οι οποίοι κυρίως τη δεκαετία του 50 και του 60 είχαν κάνει πολλές μελέτες σε απομακρυσμένες φυλές, είτε στην Αφρική είτε στον Αμαζόνιο, που πήγαν και ζήσαν μήνες μαζί με αυτές τις φυλές, δηλαδή φυλές οι οποίες ζούσαν κάπου απομονωμένα μέσα στο δάσος του Αμαζονίου ή στην Αφρική που έχει απέραντες εκτάσεις, και παρατηρούσαν τα ήθη και τα έθιμα, τις συνήθειες και τον τρόπο λειτουργικότητας των πρωτόγονων φυλών. Είχαν μέχρι και φεστιβάλ σεξ. Στην Κύπρο έχουμε φεστιβάλ καρπουζιού, φεστιβάλ σταφυλιών, φεστιβάλ ξέρω εγώ παραδοσιακών προϊόντων που κάνει το κάθε χωριό ή κάθε περιοχή. Οι πρωτόγονοι είχαν φεστιβάλ σεξ, που σημαίνει ότι συναντιόντουσαν ένα βράδυ. Νομίζω βράδυ πρέπει να γίνονται στο φεστιβάλ, δεν είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, συναντιόταν όλοι οι φίλοι και καθόντουσαν πως κάθεσαι να παρακολουθείς ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και εκπαίδευαν τα παιδιά που βρίσκονταν στην προεφηβεία από 8 μέχρι 12 έτων. Τα εκπαίδευαν οι μεγαλύτεροι στο πως να κάνουν σεξ. Δηλαδή υπήρχε μια πίστα, ένα κεντρικό μέρος γύρω από το οποίο καθόντουσαν όλοι, που έβγαιναν οι ενήλικες και έκαναν έτσι, πως κάνουμε πασαρέλα, έκαναν σεξ μεταξύ τους μπροστά στα παιδιά και προσπαθούσαν να εντάξουν στα παιδιά πως γίνεται το σεξ. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου η έννοια της οικογένειας, δεν υπήρχε καθόλου η έννοια του ρομαντικού έρωτα, της ρομαντικής αγάπης και του ρομαντικού ζευγαριού. Και επίσης δεν υπήρχαν έννοιες όπως η συνένεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν ζούσαν πολλά χρόνια.
Μπορεί να ζούσαν μέχρι τα 20, μέχρι τα 25, μέχρι τα 30, να σπάσει πέτρα. Δεν ζούσαν πολλά χρόνια λόγω συνθήκων ζωής. Οπότε ένα παιδί 8 με 12 ετών δεν θεωρούνταν παιδί, θεωρούνταν ένας νεαρός ενήλικας. Και ο λόγος που τα μαθήματα γινόντουσαν από 8-12 ετών ήταν γιατί στα 12 που ξεκινάει η εφηβεία, που ξεκινούν τα κορίτσια να είναι γόνιμα και τα αγόρια το ίδιο, πρέπει να κάνουν παιδιά. Πρέπει να κάνουν παιδιά για τη φυλή. Και τα παιδιά δεν είχαν πατέρα, είχαν μάνα μόνο. Μητριαρχία υπήρχε στις πρωτόγονες κοινωνίες. Δεν εισηγούμε σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή μας έτσι, γιατί έχει προχωρήσει ο κόσμος, έχει εξελιχθεί. Έχουμε πάρα πολλές γνώσεις οι οποίες προέρχονται από το χώρο της βιολογίας, της ιατρικής. Έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο από κανόνες κοινωνικούς οι οποίοι προήρθαν μέσα από τις γνώσεις των ανθρώπων, μέσα από τις θρησκείες των ανθρώπων κλπ. Και στη σημερινή εποχή αυτό το lifestyle, αυτός ο τρόπος ζωής δηλαδή το... δεν συμβαίνει παρά μόνο σε κάποια απομακρυσμένα μέρη. Θα γελάσετε τώρα. Δεν σας κάνω, είμαι ψυχολόγος, έχω δουλέψει για πάνω από 20 χρόνια και ξέρω πολλές ιστορίες. Ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες σάουνες οι οποίες είναι στη Γερμανία, ξέρω ότι έχει, στο Λονδίνο νομίζω, είμαι σίγουρη. Είναι κάποιες σάουνες οι οποίες το πελετειακό του κοινό είναι ομοφιλόφιλοι άνδρες, που μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι στα πολλά δωμάτια που έχει σάουνα, μπαίνουν χωρίς τα ρούχα τους και ελεύθερα μπροστά σε άλλους ανθρώπους προβαίνουν σε ερωτικές περιπτώσεις, σεξουαλικές πράξεις κτλ. Όπως επίσης υπάρχουν και διάφορα κλαμπ, για να τα λέμε αυτά, τα λέμε ότι συμβαίνουν, όπως τα swingers club, που πάλι ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει στη Γερμανία, αλλά υπάρχουν και σε άλλες χώρες, που πηγαίνουν ζευγάρια και είναι party sex, στα οποία ο ένας κάνει με τον άλλο, ο άλλος με την άλλη, ο άλλος με τον άλλον, η άλλη με την άλλη, τέλος πάντων όλοι μπροστά και το σεξ είναι κάτι σαν να παρακολουθούμε μια ταινία. Αυτές είναι κάποιοι χώροι στους οποίους πασάρεται το σεξ ως μια ευχαρίστηση η οποία είναι καθαρά ανθρώπινη, καθαρά προκύπτει από το σώμα μας και την απολαμβάνουμε ανένοχα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να ξέρω εγώ γι' αυτά, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι επισκέφτηκαν αυτούς τους χώρους, έκαναν χρήση των υπηρεσιών των χώρων αυτών και μετά είχαν ψυχικά, συναισθηματικά ζητήματα και ήρθαν να πάρουν τη βοήθειά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, με τον τρόπο που έχουμε διαπαιδαγωγηθεί, με όλο το κοινωνικό αφήγημα που έχουμε γύρω από τον έρωτα, την ερωτική αγάπη, τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό που λαχταρούμε να έχουμε οι άνθρωποι, τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες χρήσεις της σεξουαλικότητας μας μπορεί να μας δημιουργήσουν σοβαρό συναισθηματικό ζήτημα. Όταν μιλάμε για ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, εννοείται ότι μιλάμε για όλη αυτή την ιστορία, την καλή ιστορία, την χρήσιμη ιστορία, που προέκυψε από τη θεωρία του Bowlby για το συναισθηματικό δεσμό, η οποία έχει πολύ καλές βάσεις επιστημονικές, επειδή έχουν γίνει ένα σωρό πειράματα τα οποία αποδεικνύουν τη θετικότατη επίδραση που έχει ο ασφαλής συναισθηματικός δεσμός ενός βρέφους με το φροντιστή του, συνήθως με τη μητέρα του έχουν γίνει συνήθως τα πειράματα, αλλά γνωρίζουμε σήμερα που εξελίσσεται και το η έρευνα και εξελίσσεται και οι κοινωνίες ότι και ο πατέρας και δύο πατέρες, δύο μητέρες μπορούν να παίξουν κάλλιστα το ρόλο του γονιού, ο οποίος θα δώσει ασφαλή συναισθηματικό δεσμό στο παιδί του και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να μεγαλώσει έχοντας συναισθηματική επάρκεια και να μπορεί να επιλέξει έναν σύντροφο, μία σύντροφο, ένα πρόσωπο με το οποίο να μπορέσει να αναπαράγει τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό που έχει βιώσει μεγαλώνοντας. Και επειδή με ρωτάτε πολύ συχνά για τα στυλ δεσμού, τα αποφευκτικό στυλ δεσμού, το ανασφαλές στυλ δεσμού κτλ, για όλα αυτά έχουμε μιλήσει
σε διάφορα σεμινάρια που έχουμε κάνει με την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, γιατί μιλάμε οπωσδήποτε για μια πολύ σοβαρή θεωρία, την οποία πρέπει να την παρουσιάσεις πάνω σε στοιχεία, επιστημονικά, όπως έχουμε κάνει στα webinars. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα όλη τη θεωρία του δεσμού του Μπόλπη μέσα σε ένα οδηγητικό βίντεο, ούτε και σε ένα βίντεο που να καθόμουν στο γραφείο δηλαδή. Λοιπόν, θα μου πείτε, με πρωτόγονοι δεν είχαν ανάγκη τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό για να νιώθουν καλά? Ναι, βεβαίως και τον είχαν οι πρωτόγονοι ανάγκη τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Τι γινόταν όμως. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζούσαν όλοι μαζί και είχαν κοινοτική ζωή. Ήταν όλη μέρα όλες οι γυναίκες μαζί, οι οποίες ασχολιόντουσαν με τα παιδιά, ασχολιόντουσαν με τις μικροκαλλιέργειες γύρω από το χωράφι τους, στα χωράφια και γύρω από τις σπηλιές τους, τις σκηνές τους, δεν ξέρω εγώ τι, τα καταλύματά τους. Οι άνδρες όλη μέρα τα μαζί στα κυνήγια και γενικότερα όλοι είχαν στενές σχέσεις με όλους μέσα στην κοινότητα και δεν υπήρχε η μορφή του ζευγαριού. Ούτε του ζευγαριού όσον αφορά στο ερωτικό ζευγάρι, αλλά ούτε και του ζευγαριού όσον αφορά στο εγώ ή Μαρία, είμαι φίλη με την Ελένη και δεν είμαι φίλη με τη Γεωργία. Ήταν όλοι μαζί. Άρα αυτή η κοινότητα, το community, αυτή η κοινοτική ζωή έδινε σε όλα τα μέρη της φυλής την αίσθηση του ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού. It takes a village, λέμε κάποιες φορές στα αγγλικά, που στα ελληνικά μεταφράζεται χρειάζεται ένα χωριό. Η φράση είναι It takes a village to raise a child. Χρειάζεται ένα χωριό για να αναθρέψεις ένα παιδί. Και αυτό αναφέρεται οπωσδήποτε στην εμπειρία των πρωτόγονων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μεγάλωναν τα παιδιά τους μόνοι τους, δεν έκαναν τις δουλειές τους μόνοι τους, δεν τα περνούσαν όλα μόνοι τους, ήταν όλοι μαζί. Αυτός και αν είναι ασφαλής δεσμός, να είσαι ασφαλώς συνδεδεμένος, δηλαδή να ξέρεις ότι σίγουρα αυτός ο άνθρωπος θα είναι μαζί σου, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα είναι μαζί σου, ότι σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι σε αγαπάνε και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι εξαρτώνται από σένα, όπως εξαρτάσαι και εσύ από αυτούς, που έδινε την ισορροπία. Ο καιρός όμως πέρασε, οι κοινωνίες άρχισαν να εξελίσσονται. Δεν είμαι ιστορικός για να σας τα πω, υπάρχουν εξαιρετικά κανάλια ιστορικό, μου τα λένε εδώ στο YouTube, και οι άνθρωποι πέρασαν τις διάφορες επαναστάσεις, τη Γεωργική Επανάσταση, τη Βιομηχανική Επανάσταση, τώρα είμαστε στην Τεχνολογική Επανάσταση, αν δεν κάνω λάθος, όσοι είστε γνώστες, γράψτε τα στα σχόλια, ευχαρίστως να ακούσουμε γνώσεις, απόψεις και να πάρουμε γνώσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον τομέα τους. Στη σύγχρονη εποχή, πράγμα το οποίο έχει ξεκινήσει από την εποχή του ρομαντισμού, την εποχή της αναγέννησης κυρίως, και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο θεσμός του ρομαντικού έρωτα, επειδή ακριβώς ειδικά στην πόλη της Αθήνας υπήρχε ένα καλό βιωτικό επίπεδο για τους πολίτες, όχι για όλους. Γενικά όταν υπήρχε έτσι αυτή η μετεξέλιξη των κοινωνιών ώστε να γίνουν αποκοινωτικές κοινωνίες οι οποίες ήταν όλη μια κοινότητα. Μετά έγινε μια μεγάλη κοινότητα, εκτεταμένη οικογένεια, που και εκεί και δεν υπήρχε ιδιαίτερα το αίσθημα του ρομαντικού έρωτα. Θα θυμίζω αυτή τη συνομιλία που έγινε στο βιβλίο της Αμερικανίδος συγγραφέας, που είχε γράψει το Eat, Pray, Love, Αγάπα, φάε, προσευχή σου αγάπα. Τώρα σας λέω, έχω ξεχάσει τον τίτλο του επόμενου βιβλίου, παρόλο που το έχω διαβάσει 2-3 φορές, το έχω δανείσει κάπου, δεν υπάρχει, τώρα οδηγώ, δεν μπορώ να κάνω Google search. Λέει για μια κοπέλα που έψαχνε να μάθει για το γάμο και για τον έρωτα και πώς να διαλέξει άντρα, ότι πήγε στη φυλή το Χμέρ στο Βιετνάμ και ήταν πρωτόγονες οι συνθήκες, ήταν όλες οι γυναίκες της οικογένειας σε ένα μακρινάρι, σε ένα μακρύ δωμάτιο, στο οποίο ήταν όλο το δωμάτιο που ουσιαστικά ήταν και το σπίτι, και ρώτησε τη γιαγιά, τη μητριάρχη της οικογένειας, πώς γνώρισε τον άντρα σου, και άρχισε να γελάει και να πέφτει κάτω και να λύνεται στα γέλια και να γελάνε όλοι και να την κορέδευουν, γιατί στη φυλή τους δεν υπήρχε κάτι τέτοιο όπως η φαντασίωση στο ρομαντικό έρωτος, και ένα ερώτημα για το πώς γνωρίζεις τον άντρα σου φάνταζε γελίο, και λέει «A man is a man, a rock is a rock». Ο άντρας είναι ένας άντρας, μια πέτρα είναι μια πέτρα, δηλαδή οι άντρες δεν έχουν αξία, με την έννοια ότι δεν χρησιμοποιούσαν τους άντρες για να συνδεθούν συναισθηματικά. Οι άντρες είχαν το ρόλο τους να κυνηγάνε, να φέρνουν την τροφή κτλ. Και λέει, αν ο άντρας σου δεν σε πατάει, αν δεν έχει κάποια βασικά λατώματα, τότε. Λοιπόν, στη δική μας κοινωνία όμως, ακόμη και στη δική μας εποχή, που στη δική μας εποχή βιώνουμε μια πρωτοφανή
όχι μόνο οικονομική αλλά και ηθική και πνευματική κρίση, υπάρχει έντονο το αφήγημα του ρομαντικού έρωτος και στη διαπαιδαγώγησή μας, η οποία βασίζεται στην παράδοση του λαού μας, αλλά και στην pop κουλτούρα, ακόμη και στις ταινίες που παρακολουθούμε, ακόμη στις διαφημίσεις που όλα αυτά είναι μέρος της pop κουλτούρας κλπ. Υπάρχει έντονο το στοιχείο, και τα παραμύθια που διαβάζαμε όταν ήμασταν μικροί που μας διάβαζα, υπάρχει έντονο το στοιχείο ότι ο κάθε άνθρωπος πόθει και λαχταρά την μοναδικότητα και αμοιβαιότητα που έχει μια ρομαντική ερωτική σχέση, και είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουμε μεγαλώσει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Εσείς δεν ακούγατε το παραμύθι της Ταχτοπούτας 1500 φορές, τις χιονάτες με τους 7 νάνους? Δεν βλέπατε τις ταινίες σας Βουγιουκλάκη και γιατί κόλλησες ασπρόμαυρες που τελείωνε στα σκαλιά της εκκλησίας? Η μόνη ταινία ασπρόμαυρη η οποία είναι εξαιρετική και δεν τελειώνει στα σκαλιά της εκκλησίας, μην σας πω, αρχίζει στα σκαλιά της εκκλησίας, είναι αυτή η ταινία με τον κυρία Κουκουβίκου, πώς το λένε, που παίζει αυτή η φοβερή ηθοποιία, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και πώς τη λένε την άλλη, ξέχασα το όνομά της, γιατί είναι δύο γυναίκες που μοιάζουν πολύ, θέλω να το πω. Αυτή που γράψτε στα σχόλια μου, ρε κύριε ταινία, ξέρετε. Εκεί είναι καταπληκτικό, γιατί δείχνει ένα ζευγάρι που τσακώνεται, δείχνει ένα ζευγάρι πώς περνάει από τον έρωτα στα προβλήματα κλπ. Οι περισσότερες όμως ταινίες ήταν του στυλ. Όλο το plot της ταινίας, όλη η πλοκή της ταινίας ήταν πώς να έρθουν κοντά οι δύο νέοι. Πάντα νέοι. Οι δύο νέοι που ερωτεύονταν και πώς θα είχε ένα καλό τέλος. Και οι τίτλοι του τέλους να γράφονται στα σκαλιά της εκκλησίας που έχουν παντρευτεί οι άνθρωποι. Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Either we like it or not. Και ζούμε σε ένα δυτικό κόσμο. Η Κύπρος και η Ελλάδα, οι Έλληνες γενικότερα, ανήκουν στο δυτικό πολιτισμό αυτή τη στιγμή. Οπότε το αφήγημα του ρομαντικού έρωτος είναι κυρίαρχο. Και να σας πω και την αλήθεια, μπορεί εδώ στο κανάλι να προσπαθώ πάρα πολύ να σας μεταδώσω το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συναντήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος να καλύπτει όλες σου τις συναισθηματικές ανάγκες και να σου δίνει ασφαλή δεσμό. Δηλαδή, αν βάλεις όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι, είναι πολύ πιθανό να βγεις χαμένος και όχι κερδισμένος. Και να τονίσω και να τονίζω ότι στην ανάγκη της κοινότητος και την ανάγκη που έχουμε να συνδεόμαστε στενά και με ασφαλή δεσμό και με άλλους ανθρώπους πέραν από πιθανούς ερωτικούς συντρόφους, όπως τους φίλους που επιλέγουμε, που οι φίλοι είναι οι συγγενείς που δεν επιλέγουμε, κάποιους από τους συγγενείς που είναι οι φίλοι που δεν επιλέγουμε, που μπορεί να ταιριάζουν ουσιαστικά και να υπάρχει ένα ασφαλές δέσιμο, και να προσπαθούμε να ανήκουμε σε κοινότητες, όπως για παράδειγμα την κοινότητα μας εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, το ψυχοεκπαιδευτικό. Όσο και αν προσπαθώ να υπερτονίσω την ανάγκη της συνδεσιμότητας μέσω της υγιούς φιλίας, μέσω της κοινότητας κτλ., οι περισσότεροι από μας ζούμε αυτό το παράδοξο, ότι έχουμε μια μεγάλη έντονη επιθυμία να ερωτευτούμε και να μας ερωτευτούν και να βιώσουμε την εγκύτητα του ρομαντικού έρωτος. Δεν είναι κακό να έχεις αυτή την επιθυμία. Είναι καθόλου δίκαιο και νόμιμο. Αλλά, ξαναλέω, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος που καλείται να αναλάβει ο κάθε σύντροφος, ο κάθε σύντροφος του οποιοδήποτε, της οποιοδήποτε, που είναι ένας άνθρωπος να καλύπτει τόσες πολλές συναισθηματικές ανάγκες που παλιότερα it took a village, που παλιότερα αυτές τις λειτουργίες τις έκανε ένα ολόκληρο χωριό. Λοιπόν, άρα με βάση το κοινωνικό μας αφήγημα, με βάση το πολιτισμικό μας αφήγημα, τα λέω αφήγημα ενώ την εικόνα, την ιστορία που λέει η κοινωνία μας, την ιστορία που λέει ο πολιτισμός μας, την ιστορία που λέει ακόμη και η pop κουλτούρα. Λοιπόν, με βάση όλα αυτά τα αφήγηματα, ο ρομαντικός έρωτας, τον ερωτευτής, σημαίνει, ξαναλέω, να μαζέψεις όλες σου τις ερωτικές και σεξουαλικές δυνάμεις και να τις κάνεις channel, δηλαδή να τις μεθοδεύσεις ώστε να είναι, να αναφέρονται και να απευθύνονται σε έναν άνθρωπο μοναδικό, τον οποίο θαυμάζεις οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς το στοιχείο του θαυμασμού. Αν δεν υπάρχει το στοιχείο του θαυμασμού, τότε δεν έχουμε έρωτα.
τότε έχουμε ένα κόλλημα, τότε έχουμε ίσως μια συνεξαρτητική σχέση, έχουμε μια ψυχοπαθολογική έλξη δηλαδή. Αν ερωτεύομαι ανθρώπους που δεν θαυμάζω, σημαίνει ότι εγώ δεν έχω υγιή σχέση με τον εαυτό μου, σημαίνει ότι με καταβάλει η ψυχοπαθολογία μου, η τεράστια αδύρυτη ανάγκη μου για σύνδεση, έστω και τόσο επιφανειακή σύνδεση όπως είναι η σεξουαλική, γιατί θεωρώ ότι η ερωτική σύνδεση υπερβαίνει της σεξουαλικής. Δηλαδή δεν είναι μόνο απλώς κάνω σεξ με κάποιον, είναι και έχω φτιάξει μια φοβερή φαντασίωση μέσα στο μυαλό μου ότι αυτός είναι ο ένας και μοναδικός. Αυτή είναι η μία και μοναδική για μένα. Εγώ επιλέγω και στοχεύω να ενωθώ και να συνδεθώ με αυτό το πλάσμα. Αυτό το πλάσμα ξεχωρίζει από όλα τα άλλα πλάσματα. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο που το αγαπημένο μου τραγούδι ήταν το τραγούδι, είναι το τραγούδι, είναι ακόμη το τραγούδι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ», το οποίο έχει ερμηνεύσει και ο Πανταζής, αλλά είναι παραδοσιακό. Δεν θα τολμήσω να το ερμηνεύσω, γιατί γνωρίζω το πολύ καλά, γιατί χρειά της φωνής μου την τραγουδιστική, για την έλλειψη τραγουδιστικών ταλέντων. Δεν πειράζει, έχουμε άλλα ταλέντα. Το «σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ», τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ έχω επιλέξει να σε ερωτευτώ, σε θαυμάζω και σ' αγαπώ επειδή είσαι ωραία όπως όριμη στα μάτια μου, και σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ και είσαι μοναδική. Αυτή την αγάπη την ερωτική θέλουμε. Έναν άνθρωπο να μας εκτιμάει, έναν άνθρωπο να μας βλέπει όμορφους και ωραίους επειδή είμαστε εμείς. Μια αυθεντική αγάπη. Λοιπόν, ο αυθεντικός έρωτας, και λέω αγάπη με ποια έννοια, με την έννοια της ρομαντικής αγάπης. Ο αυθεντικός έρωτας, ο οποίος εάν τα βρουν οι δύο άνθρωποι και αν καταφέρουν να ταιριάξουν και να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον και ανθρώπινα, όχι μόνο ερωτικά, θα μετουσιωθεί σε ρομαντική αγάπη. Ο ρομαντικός έρωτας, ο αληθινός έρωτας, είναι μονογαμικός. Έτσι είναι, γιατί έτσι είναι τα αφήγημά μας. Ερωτεύομαι σημαίνει θέλω συγκεκριμένα αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο. Τον έχω γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο και από τη μέρα που τον γνώρισα δεν μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου ως καταλληλότερο τέρι για μένα από οποιοδήποτε άλλο γνωρίσω, ή ακόμη κι αν δεν μπορώ να είμαι με εκείνον τον άνθρωπο που έχω ξεχωρίσει και μου έχει κάνει έτσι εντύπωση και τον θαυμάζω και τον εκτιμώ και, και επίσης με ελκύει ερωτικά και μου κάνει κλικ σεξουαλικό κλπ. Αλλά δεν μπορώ να είμαι με εκείνον τον άνθρωπο για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί αυτός ο άνθρωπος ζει πολύ μακριά, είτε γιατί δεν είναι άλλες οι συνθήκες. Ακόμη και να έχω άλλες σεξουαλικές σχέσεις, δεν βγάζω από το μυαλό μου εκείνον τον άνθρωπο. Οπότε είναι μονογαμικός ο αληθινός έρωτας με την έννοια του συναισθήματος. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι ερωτευμένος με έναν άλλον άνθρωπο, να υπάρχει αυτό το στοιχείο της μοναδικότητας, να υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι από όλους τους ανθρώπους του κόσμου ξεχωρίζω αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον οποίο εστιάζω τις δυνάμεις μου, τις ερωτικές και τις σεξουαλικές. Μπορεί όμως για οποιοδήποτε λόγο να μην είμαι με εκείνον τον άνθρωπο, ή να μην με θέλει εκείνος ο άνθρωπος, ή να μην είμαι ελεύθερος ή ελεύθερος όταν είμαι με εκείνον τον άνθρωπο. Και μπορεί να πηγαίνω και με τη γυναίκα μου για παράδειγμα, μπορεί να πηγαίνω και με τον άντρα μου για παράδειγμα, και να το κάνω επειδή δεν μπορώ να είμαι με εκείνον που θέλω. Ας μην κοροϊδευόμαστε όμως και να λέμε μπορώ να αγαπώ δύο άνθρωπους, μπορεί να είμαι ερωτευμένος με δύο άνθρωπους ταυτόχρονα. Όχι, μάνα. Ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος δεν μπορεί να ερωτευτεί, γιατί είναι ήδη ερωτευμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ερωτευμένος μπορεί να ερωτευτεί. Αυτή την κουβέντα την είχα πει στον πρώτο μου πρώην σύζυγο, τον πατέρα των παιδιών, όταν στις 13 του Σεπτέμβρη του 2001 έφτασα στην τελική και τελεσίδικη απόφαση να χωρίσουμε, και του είπα ξεκάθαρα, του είπα κοίταξε, παρόλα μας τα ζητήματα, παρόλα μας τα προβλήματα, παρόλα τα πράγματα που μας κάνουν να είμαστε ξεχωριστοί, ο βασικότερος λόγος, και διαφορετική με την έννοια να μην ταιριάζουμε στον τρόπο που λειτουργούμε, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη ότι θέλω να διαλύσουμε το γάμο μας είναι γιατί δεν είμαι ερωτευμένη μαζί σου.
Και άμα ένας άνθρωπος δεν είναι ερωτευμένος, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα ερωτευτεί. Και θα ερωτευτεί αλλού. Θα ερωτευτεί κάποιον άλλον και όχι τον σύντροφό του. Εντάξει, είχα και άλλους λόγους τους οποίους τους έχω εξηγήσει. Ο κυριότερος εκ των οποίων ήταν ότι δεν ήμουν χαρούμενη, δεν ήμουν καλά μέσα σε εκείνη τη σύνδεση και δεν συμφωνούσαμε και στους τρόπους διαπαιδαγωγής των παιδιών και θεωρούσα ότι θα ήταν εγκληματικό προς τα παιδιά μου να αφήσω τον εαυτό μου σε μια συνθήκη η οποία θα με κατέτρωγε μέρα με τη μέρα στο σαράκι τα σωθικά μου. Όχι γιατί ήταν κακός άνθρωπος, ήταν κακή επιλογή. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος και τον αγαπάω τον πρώτο πρώην σύζυγο και πατέρα των παιδιών μου. Και έχουμε και, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, αρκετή επικοινωνία η οποία είναι βασισμένη πάνω στο σεβασμό και την αγάπη και όχι πάνω σε οποιοδήποτε άλλα κινήτρα. Και ο άνθρωπος έχει προχωρήσει με τη ζωή του και του είπα, θα δεις ότι κάποια στιγμή θα ερωτευτείς και εγώ δεν θα υπάρχω. Όταν ερωτευτείς μια άλλη γυναίκα, τότε εγώ θα έχω τελειώσει, θα έχω σβήσει. Και όντως ο άνθρωπος έχει παντρευτεί από το 2005 και είναι και πολύ καλά με τη γυναίκα του και είναι και πολύ καλή η γυναίκα του και όντως δεν υπάρχω. Δεν υπάρχω. Και πραγματικά. Και χαίρομαι που δεν υπάρχω. Γιατί ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα που είναι επίσης ερωτευμένη μαζί του και ζουν μέσα σε ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Τον οποίο ασφαλή συναισθηματικό δεσμό δεν μπορούσα εγώ να έχω μαζί του, ούτε εκείνος μπορούσε να έχει μαζί. Ασχέτως του ότι νόμιζε ότι τον έχει. Του είπα, όταν γνωρίσεις την πραγματική αγάπη, θα καταλάβεις ότι αυτό που έχουμε εμείς δεν είναι αγάπη. Αυτό που έχουμε εμείς ήταν ένα εφηβικό, πώς να το πω, έρωτα στην αρχή. Ήταν ένας εφηβικός έρωτας, ο οποίος εξέπνευσε πολύ προτού προκύψει ο γάμος, αλλά επειδή ήμασταν και δύο εξαιρετικά θρήσκοι και εξομολογούμασταν και όλα τα σχετικά, παντρευτήκαμε. Αλλά ο έρωτας είχε ζήσει 3 μήνες μόνο, τόσο όσο πάει ο έρωτας ο οποίος είναι βασισμένος στις ορμόνες. Και έτσι πάμε να απαντήσουμε για το τελευταίο ερώτημα, το οποίο νομίζω έχει διαπαντηθεί, για το αν μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι με κάποιον που δεν θαυμάζουμε. Όχι, μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι μόνο σαρκικά, δηλαδή μόνο ορμονικά να είμαστε έτσι τρελαμένοι, ξετρελαμένοι με κάποιον που δεν θαυμάζουμε και αυτό θα αντέξει γύρω στους 3 μήνες αυτό το ξεμιάλισμα. Α, ξεμιάλισμα είναι η λέξη infatuation. Είδατε, άμα οδηγείς και σκέφτεσαι και μιλάς, τα βρίσκεις λάκι. Είναι ξεμιάλισμα. Το ξεμιάλισμα είναι παροδικό. Έχει να κάνει με το novelty. Novelty σημαίνει νεωτερισμός, ότι είναι κάτι καινούριο, ότι είναι ένα καινούριο πρόσωπο, ότι ακριβώς επειδή είναι καινούριο πρόσωπο και καινούριες μυρωδιές και καινούριες ορμόνες κλπ. Και καινούριες φερομόνες, υπάρχει έτσι μια ανανέωση της λίπιντο, ειδικά για όσους δεν έχουν και ιδιαίτερα υψηλή λίπιντο. Οπότε το καινούριο με συνεπέρνει, με ξεμυαλίζει, αλλά με ταυθύνει. Και πάμε τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι, επειδή αν είδατε, έβγαλα το iPad και διάβασα το ερώτημα της φίλης. Και μετά το έκλεισα εκείνη στη τσάντα μου και οδηγώ και δεν γίνεται να το αρπάξω. Για να δω αν είναι σε αυτό το σχόλιο που έγινε το ερώτημα. Σε άλλο, υπήρχε ένα άλλο ερώτημα που λέει: μα γιατί κάποιοι άνθρωποι πάνε από τη μια σεξουαλική σχέση στην άλλη και συνέχεια ξεμυαλίζονται με νέους σεξουαλικούς συντρόφους και δεν μένουν σε κάποιο τόπο και το κάνουν και χωρίς έγνοιες και χωρίς ενοχές. Και τι είναι αυτοί, μου λέει. Έχουν κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εθισμένοι στις σχέσεις τις σεξουαλικές. Είναι οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι στις ουσίες που εκρίνονται από τον εγκέφαλο κατά κόρον όταν έχουμε ένα καινούριο σεξουαλικό σύντροφο. Είναι οι άνθρωποι που για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί έχουν μεγαλώσει σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτικό στο οποίο δεν υπήρχε ασφαλής συναισθηματικός δεσμός, άρα αποφεύγουν να συνδεθούν ουσιαστικά και επιλέγουν να απολαύσουν και να διερευνήσουν μόνο το σεξουαλικό κομμάτι, είτε γιατί έχουν τραυματιστεί από κάποια σχέση, π.χ. κάποιον τον είχε απατήσει μια φιλενάδα που αγάπησε πολύ και μετά αποφάσισαν ότι όλες οι γυναίκες είναι μπιπ, για παράδειγμα, ότι οι άντρες είναι μπιπ και εγώ θα κάνω μόνο σεξ και δεν θα έχω συναισθήματα. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό κάποιος άνθρωπος, πρέπει να έχει μεγάλη απόσταση από τα συναισθήματα, τεράστια απόσταση, δηλαδή να έχει πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους και να ερωτεύεται και καλά, να ξεμυαλίζεται δηλαδή με διάφορους ανθρώπους και να λέει κιόλας ότι παράλληλα αγαπάει δύο ανθρώπους, είναι ερωτευμένος με δύο ανθρώπους. Αυτός ο οποίος αλλάζει συνεχώς σεξουαλικούς συντρόφους και ξεμυαλίζεται μια από εδώ, μια από εκεί, δεν είναι ερωτευμένος με κανέναν.
ούτε καν με τον εαυτό του. Δεν αγαπάει καν τον εαυτό του, γιατί αν αγαπήσεις τον εαυτό σου και αν αγαπάς τον εαυτό σου, θέλεις πάρα πολύ να βάλεις τον εαυτό σου σε μια ποιοτική σχέση ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού. Και το εύχομαι σε όσους το επιθυμούν. Και επίσης εύχομαι σε όσους επιθυμούν γενικότερα συναισθηματική ασφάλεια, που είναι ένα πολύ νόμιμο αίτημα. Εύχομαι να βρουν τις δυνάμεις, το θάρρος, να δουλέψουν με τον εαυτό τους και ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοθεραπευτικά, ώστε να μπορούν να συνδεθούν με υγιείς τρόπους με ανθρώπους που είναι γύρω τους και μπορεί να είναι εξαιρετικοί άνθρωποι για επικοινωνία, για συνδεσιμότητα, για ουσιαστική αγνή καθαρή φιλία, που να μην έχουν τα μάτια τους ανοιχτά να τους δουν, επειδή είναι τόσο πολύ πνιγμένοι με την προσπάθεια και την επιθυμία να βρουν άντρα, να βρουν γυναίκα, να βρουν τον έρωτα Θεό, τον έρωτα που, όπως έχουμε γράψει στο βιβλίο, όπως έχω γράψει στο βιβλίο μου το τελευταίο από τις εκδόσεις ψυχολογίας, έρωτας αυτός ο αδιαγνώστος, τον έρωτα ο οποίος δεν είναι πανάγκια, δεν είναι πανάγκια. Παιδιά, αλήθεια, γουστάρω και εγώ τον έρωτα πολύ και το σεξ το γουστάρω πολύ. Δεν έχω κρύψει ποτέ πως έχω υψηλή λίπητο. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω λειτουργήσει συνεξαρτώμενα σε όλες σχεδόν τις προηγούμενες μου σχέσεις, τις σχέσεις που είχα μέχρι τώρα, δεν υπάρχει σχέση τώρα ώστε να είχα προηγούμενες. Δεν το κρύβω αυτό το πράγμα, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Ότι έχω μεθύσει κι εγώ με το ποτό του έρωτος, ή έχω παραμυθιαστεί με το παραμύθι του έρωτος, ή ότι έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν σαν συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, ώστε να αποφύγω τον εσωτερικό ψυχικό πόνο τη διαφυγή στον έρωτα. Το έχω κάνει. Έχω ερωτευτεί ψυχοπαθολογικά κατόπιν ψυχοπαθολογικής έλξεως σχεδόν όλες τις φορές που έχω ερωτευτεί. Ξέρω τι είναι. Ξέρω τι είναι και ξέρω ότι είναι έτσι επηρεασμένα όλα αυτά και από τα διαβάσματα μας και από τα ακούσματα μας και γενικά από το αφήγημα αυτής της κοινωνίας, η οποία θεοποιεί τον έρωτα ως κάτι αφηρημένο και δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά για να εκπαιδεύσει, να ψυχοεκπαιδεύσει τα μέλη της, ώστε να μπορούν να είναι ικανοί να ερωτευτούν και να αγαπήσουν με ανταπόκριση. Κάτι τέτοιο προσπαθούμε να κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι. Και θέλω να πω, το έχω σημειώσει για να κάνω βίντεο. Ξέρω πόσα βίντεο θα προλάβω να κάνω. Λοιπόν, μου γράψε μία κυρία κάτω από ένα βίντεο «Is it ever about the money?» «Όλοι οι καυγάδες είναι προσχηματικοί». Αυτό το βίντεο, «Όλοι οι καυγάδες είναι προσχηματικοί». Μου γράψε κάτι αρλούμπες εκεί πέρα, του στείλω ότι τι είναι αυτά που λέτε και να τσακώνεται ένα ζευγάρι για μικρά πράγματα και δεν πρέπει να χωρίζουν οι άνθρωποι για μικρά πράγματα. Γιατί ήταν ένα βίντεο εκείνο, το βίντεο με τίτλο «Όλοι οι καυγάδες σε ένα ζευγάρι είναι προσχηματικοί», το οποίο ήταν απάντηση σε ένα ερώτημα που μου στείλε μια φίλη μετά που είχε παρακολουθήσει ένα άλλο βίντεο, στο οποίο είχα αναφερθεί για έναν καυγά που είχαμε με αυτό που έλεγα προηγουμένως, στον πατέρα των παιδιών, προς το τέλος του γάμου μας, που μου είχε κάνει παρατήρηση γιατί πήγα και αγόρασα για μένα κάποια ρούχα, ενώ είπα ότι στην πραγματικότητα ο λόγος που μου κάνει παρατήρηση για τα ρούχα δεν ήταν τα ρούχα και δεν ήταν τα λεφτά, αλλά έβγαζε ο άνθρωπος το άχι του για όλη την καταπίεση που πέρασε στο γάμο μαζί μου. Να ξέρω, πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο, γιατί μετά την κατακύρωση του δευτερού διαζυγίου είχα δεχτεί, μου είχαν αποσταλεί μηνύματα, σχόλια έτσι, αρνητικά σχόλια προς εμένα, για εμένα, που είχαν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα κάτω από διάφορες αναρτήσεις που έκαναν οι διάφορες lifestyle στο σελίδες, η Θέκλα Πετρίδου είχε χωρίσει κλπ. Και έγραφαν τον έκαψε τον άνθρωπο και τον έκανε τον άνθρωπο κλπ. Αυτό ήταν εντελώς αναλυθές και δεν ευσταθούσε καθόλου. Στην πραγματικότητα, το τον έκαψε τον άνθρωπο και πώς την άντεξε τόσα χρόνια θα μπορούσαν να το γράψουν εάν ήμουν άνθρωπο, πρόσωπο για το οποίο έγραφαν τα κουτσομπολίστικα sites το 2001 όταν χωρίζα από τον πατέρα των παιδιών, γιατί όντως σε εκείνη την ένωση στην οποία υπήρχε το στοιχείο του ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε μαζί μέχρι να πεθάνουμε,
Είμαστε το χρυσό ζευγάρι που παντρευτήκαμε και δύο παρθένοι, που έχουμε οικονομική άνεση, που έχουμε το ένα, που έχουμε το άλλο, που είμαστε θρήσκοι, θρήσκοι, θρήσκοι και δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσουμε. Μέσα σε εκείνο το κλουβί έχω λειτουργήσει κακοποιητικά, συναισθηματικά κακοποιητικά. Και εγώ. Και εγώ. Έχω βάλει τσιρίδες, ναι. Μιλάμε τώρα από την ηλικία των 20 μέχρι τα 26 που ήμουν με τον πρώτο μου σύζυγο. Έχουμε βάλει τσιρίδες, έχω κάνει καυγάδες, οι οποίοι δεν ήταν για τα λεφτά. Δηλαδή, υποφέραμε αμφότεροι. Και ένα θετικό πράγμα που έχουμε τώρα με τον πατέρα των παιδιών είναι ότι αναγνωρίζουν ότι ήμασταν πάρα πολύ μικροί όταν κάναμε τα παιδιά του. Σε κάποια φάση μου είχε στείλει ο Γιώργος πριν λίγες μέρες, λέει: «Ωραία, εσύ μου γράφει, στην ηλικία του Λάζαρου, εγώ είχα τον Λάζαρο και ήσουν έγκυος την Κυριακή». Ναι, στα 25. Και λέει, πω, λέει, δεν μπορώ να πιστέψω τώρα θα μπορούσε ο Λάζαρος να έχει δύο παιδιά. Η Κυριακή να έχει ένα, όπως εγώ στην ηλικία της Κυριακής. Και όμως έτσι ζήσαμε τις ζωές μας. Έτσι κάναμε. Και ταλαιπωρηθήκαμε και οι δύο. Πραγματικά. Αυτά. Γιατί λειτουργούν οι άνθρωποι ως εθισμένοι από το σεξ και εθισμένοι από τις σχέσεις. Γιατί όπως κάθε εθισμός, όπως ο εθισμός από το αλκοόλ, όπως ο εθισμός από τον τζόγο, είναι μια προσπάθεια αποφυγής του εσωτερικού πόνου και μια προσπάθεια να καλύψουμε το τεράστιο εσωτερικό μας κενό με λίγη αδρεναλίνη και λίγη ντοπαμίνη και όλες αυτούς τους νευροδιαβαστές που εκχύνονται όταν ζούμε τη ζωή μας έτσι σε δράση, όταν είμαστε σε action. Πώς πάει κάποιος να παίξει τη ρωσική ρουλέτα έτσι. Πως ανεβαίνει η αδρεναλίνη του και η ντοπαμίνη του και φτιάχνονται έτσι και αυτοί που είναι θυσμένοι από το σεξ και αλλάζουν συνεχεία συντρόφους και τους βλέπεις μια ζωή ολόκληρη μέσα στα dating apps, ήδη οι οποίοι θα βγουν ραντεβού, θα πηδήξουν, θα πηδηχτούν, θα τους κοροϊδέψουν, θα κοροϊδέψουν, θα προχωρήσουν, θα κάνουν, θα φτιάξουν. Και είναι έτσι αυτό το ατελείωτο το οποίο είναι, α, Παναγία μου, για μένα είναι στενάχωρο. Δεν θα ήθελα να το βιώσω και λυπάμαι τους ανθρώπους που το βιώνουν από όλες τις πλευρές. Και αυτούς οι οποίοι προχωρούν σε μια σεξουαλική γνωριμία θεωρώντας ότι αυτό θα μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από απλή πρόσθεση μιας ακόμη κατάκτησης στη συλλογή των, αλλά και των ιδίων οι οποίοι δεν ικανοποιούνται με τίποτα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα στενό ασφαλή συναισθηματικό δεσμό όλοι και επίσης είναι φυσιολογικότατη ανάγκη, σεξουαλική ανάγκη. Οπότε τι ωραία, τι καλά να ήμασταν οι άνθρωποι όλοι τόσο καλά ψυχοεκπαιδευμένοι και ψυχοθεραπευμένοι, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε ασφαλείς ερωτικές συναισθηματικές σχέσεις, οι οποίες να κρατήσουν για δύο ζωές. Τη ζωή του ενός και τη ζωή του άλλου. Χωρίς να σημαίνει ότι μία σχέση μόνο πρέπει να έχει κάποιος στη ζωή του, αλλά εντάξει. Ξέρουμε κάποια ζευγάρια τα οποία είναι ουσιαστικά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αυτό τους δίνει μια γενικότερη ισορροπία στη ζωή τους και ξέρουμε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να έχουν ασφαλή δεσμό, είτε να μην έχουν καθόλου ερωτική σχέση μέχρι τώρα, είτε να έχουν οριότητες ερωτικές σχέσεις, τις οποίες είναι συνεξαρτώμενοι όπως αρχιτεί από εμάς κλπ. Αυτά. Ελπίζω να έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις της κυρίας. Είμαι σίγουρη ότι έχουν γεννηθεί και άλλες ερωτήσεις από άλλους. Θα το πούμε στα σχόλια. Λαγκί μου. Είσαι ο ασφαλής συναισθηματικός μου δεσμός. Πλάκα κάνω. Δεν κάνουμε συναισθηματικές απομιξίες με τα ζωάκια μας, όχι.